Μένετε η φωτιά στο Παγκαίο όρος του νομού Καβάλας που καίει σε μεγάλο υψόμετρο και σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση για τρίτο 24ωρο, με τις δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας, της περιφέρειας, του Δήμου και τους εθελοντές να δίνουν μάχη για να την περιορίσουν. Από το πρωί του Σαββάτου οι αναζωπηρώσεις είναι συνεχείς με επίγειες και εναέριες δυνάμεις να δίνουν μεγάλο αγώνα για να μην επεκταθεί η πυρκαγιά στους οικισμούς. Η φωτιά έδειχνε πως θα ελεγχθεί από την Παρασκευή, αλλά το βράδυ τα πράγματα χειροτέρεψαν. Το πρόβλημα είναι ότι δεν μπορούμε να προβλέψουμε, παρόλο που γίνονται μεγάλες προσπάθειες με πάρα πολλά εναέρια μέσα, καθώς επίσης και επίγειες δυνάμεις που επιχειρούν με ανθρώπινο δυναμικό. Εχθές όλη η μέρα ήταν καλά η κατάσταση, το βράδυ δυστυχώς χειροτέρευσε. Ωστόσο, γίνεται μεγάλη προσπάθεια και ο στόχος είναι σήμερα να μπορέσει να γίνει η κατάσβεση της φωτιάς και από αέρος αλλά και με τις επίγειες δυνάμεις, ώστε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε. Σε κάθε περίπτωση, εμείς προσπαθούμε ως Δήμος Παγκαίου, συντονίζουμε πολλά μηχανήματα τα οποία έχουμε επιστρατεύσει και από ιδιώτες και τις περιφέρειες και του στρατού και δημοτικά, ώστε να δημιουργήσουμε αντιπυρικές ζώνες γύρω από τα χωριά που τυχόν θα πληγούν από την φωτιά. Η επιχείρηση είναι σε εξέλιξη. Έχει ελεγχθεί σε μεγάλο ποσοστό, τουλάχιστον στην πλευρά που αφορά τον Δήμο Παγκαίου, η φωτιά. Εκτιμούμε ότι θα πάει καλά μέχρι τώρα. Η πυρκαγιά συνεχίζει να μην απειλεί οικισμούς, ενώ τα εναέρια μέσα, αεροσκάφη και ελικόπτερα έφτασαν ακόμη και τα 15 στον αριθμό. Ξέραμε χθες ότι δεν απειλούνταν οικισμοί από την φωτιά. Έφτασε η φωτιά κοντά σε οικισμούς? Κοντά για να απειληθούν όχι, αλλά σίγουρα είμαστε στις επάλξεις. Mm-hmm. Ναι. Μάλιστα. Ποιος είναι ο κοντινότερος τώρα οικισμός στη φωτιά? Είναι Μεσορόπη, Ποδοχώρη, Πλατανότοπος και Μουσθένη. Αναφορικά με τα εναέρια μέσα, πόσα μέσα πετούσαν εχθές? Εχθές πετούσαν πάνω από 15 μέσα και σήμερα αντίστοιχα είναι κατά καιρούς 15, 10... αναλόγως πως βολεύει και τους ανεποθιασμούς τους που έχουν κατά διαστήματα. Ο Δήμος Παγκαίου αντιμετωπίζει για πρώτη φορά τόσο εκτεταμένη φωτιά μετά από εκείνη του 1985. Ο άνεμος ευτυχώς δεν είναι ιδιαίτερα πρόβλημα, δεν μας προβληματίζει ιδιαίτερα. Η φωτιά χθες είχε ζυγώσει μέχρι και τις κεραίες επάνω στο Παγκαίο, αλλά και είχε πάει στη χαμηλή βλάστηση κυρίως. Ο στόχος είναι να μην μπει σε βλάστηση η οποία είναι πευκόδες και λοιπά, που θα δημιουργηθεί μεγαλύτερο πρόβλημα. Έχει ξαναδεί στο παρελθόν ο Δήμος τέτοια φωτιά ή είναι η μεγαλύτερη? Το Παγκαίο είχε καεί το 1985. Mm-hmm. Είχαμε μεγάλη φωτιά το 1985. Μάλιστα. Η ανησυχία είναι μεγάλη, αλλά βέβαια οι εθελοντές, πέρα από όλους εμάς οι οποίοι μπορεί να λειτουργούμε ούτως ή άλλως, και οι εθελοντές, και θέλω να τους ευχαριστήσω μια φορά ακόμη, είναι όλοι παρόντες εδώ και βοηθούν πάρα πολύ για την κατάσταση της φωτιάς.